Εθνικιστές κατευθύνθηκαν προς το σπίτι σας με ρόπαλα ξύλα και πέταξαν αυγά, βανδάλισαν και όλα αυτά. 100 άτομα. Ένα μέρος της πορείας, περίπου 100 άτομα, με βάση την εκτίμηση της αστυνομίας πάντοτε. Όλα αυτά στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη. Δηλαδή πριν έγινε συλλαλητήριο και μετά έβαλαν στόχο το σπίτι σας. Έτσι, την Τρίτη το απόγευμα είχε συλλαλητήριο στην Κατερίνη και μετά το τέλος της πορείας στους δρόμους της Κατερίνης, ένα κομμάτι αυτής της πορείας κατευθύνθηκε έξω από την οικία μου, όπου βανδάλισε τον γύρω χώρο, τρομοκράτησε τη γειτονιά αλλά και τους γέροντες στα πεθερικά μου που φιλοξενούνται στο δικό μου σπίτι. Εγώ δεν ήμουν εκεί, για τα κοινοβουλευτικά μας καθήκοντα ήμουν εδώ στην Αθήνα. Θα ήθελα να πω όμως το εξής. Δεν μας τρομάξαν, δεν τρομάζουμε με τέτοιου είδους επιθέσεις. Αυτό που με τρομάζει πραγματικά είναι αυτή η διαφαινόμενη, θα έλεγα, ανοχή απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, απέναντι σε αυτόν τον αυξηνόμενο εθνικισμό, σε αυτό το τέρας του φασισμού που θεριεύει στη χώρα μας, αλλά όχι μόνο, θα έλεγα και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική θα βλέπετε τελευταία. Και αυτό το τέρας θρέφεται με συγκεκριμένες πολιτικές, θρέφεται από την ρητορική του μίσους, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του εθνικισμού. Νομίζω ότι δεν χαρακτηρίζει αυτή η πολιτική, αυτή η ρητορική, το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και κυρίως δεν χαρακτηρίζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, οι οποίοι είναι με το μέρος των δημοκρατικών δυνάμεων, με το μέρος της δημοκρατίας. Αυτό που ζούμε σήμερα, αυτό που θα συζητήσουμε και σήμερα στη Βουλή, νομίζω πως δεν είναι αν συμφωνούμε ή όχι με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά αν είμαστε με τη δημοκρατία ή με την εκτροπή της. Αν είμαστε... Τώρα κύριε Καστόρη, με συγχωρείτε γιατί συσφάζετε και κάνετε πολιτικό το σκηνικό. Τώρα αυτό, σήμερα θα ψηφίσουμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μην το δερματίσουμε, μην το πάμε αλλού. Σύμφωνοι, αυτό είναι, αυτή είναι η συζήτηση. Εσείς θα ψηφίσετε για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς θα ψηφίσουμε. Έτσι ακριβώς. Και έξω θα είναι και κόσμος που θα είναι αντίθετος. Αυτοί που θα είναι έξω δεν πάνε να πει ότι δεν είναι δημοκράτες τώρα, κύριε Καστόρη, στο σύνολό τους. Δηλαδή, μην το τερματίσουμε, κύριε Καστόρη. Μην το τερματίσουμε. Δεν το τερματίσουμε. Είναι να μην πάμε σε επικίνδυνες οδούς. Λέω ότι... να πάμε από τη μία από την άλλη, να μην βρεθούμε καθόλου στο δρόμο. Είπα το εξής, να επαναλάβω. Να το δεν με τρομάζουν. Όχι, λέω. Ωραία. Δεν μας τρομάζουν αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Μας τρομάζει αυτή η διαφαινόμενη, είπα, ας το πω, όχι, δεν είναι αδιαφορία και δεν είναι από όλους. Λοιπόν, λέω, αυτή η ανοχή που υπάρχει. Πρέπει όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις που είναι η πλειοψηφία και στην Βουλή και έξω από τη Βουλή και όλοι μαζί να αντισταθούμε, είπα, στα φαινόμενα του φασισμού που πάνε να σηκώσουν κεφάλι. Αυτό είπα και δεν ήθελα να πω τίποτα παραπάνω αυτό, για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Νομίζω ότι είμαστε πλέον σε αυτό το σημείο να συμπαραταχθούμε για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Για να μην παρεξηγούνται και αυτά που λέμε. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι εναπόκειται σε εσάς σήμερα, σε όλους σας, όσους είστε μέσα στη Βουλή, με το λόγο σας, με το λόγο σας και με τη ρητορική σας, να βάλετε στην άκρη αυτά τα φαινόμενα φασισμού. Όλες οι πλευρές. Γιατί αν, έχουμε... αν προσπαθήσουν, κύριε Καστόρη, αν προσπαθήσετε, και δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα, αν προσπαθήσετε είτε οι κυβερνητικοί βουλευτές, είτε οι αντιπολιτευόμενοι, η αξιωματική αντιπολίτευση, είτε οι υπόλοιποι αντιπολιτευόμενοι, να απολώσετε το κλίμα και να έχετε εκρηκτική ρητορική, δεν θα καταφέρετε αυτό που μας λέτε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Λέω το εξής, ότι όλοι αυτοί που θα συγκεντρωθούν έξω από τη Βουλή, όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν στα συλλαλητήρια τις προηγούμενες μέρες και μπορεί να ξανακάνουν, και είναι ελεύθεροι οι πολίτες να διαμαρτύρονται, να συγκεντρώνονται, να κάνουν όχι απλά συλλαλητήρια, ό,τι άλλο νομίζουν, στα πλαίσια όμως πάντοτε της δημοκρατίας και του κύριε νόμου. Κύριε Καστορή. Όλος αυτός ο κόσμος δεν είναι φασίστες, δεν είναι ακροδεξιοί, δεν είναι εθνικιστές. Είναι κόσμος που δεν είναι καλά πληροφορημένος ή κόσμος που είναι, θα λέγα, κάκο πληροφορημένος. Πρέπει να διαβάσουν, να καταλάβουν και ευθύνη δεν έχουν μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευθύνη έχουμε και εμείς ως πολιτικοί που δεν δώσαμε σε όλο αυτόν τον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συζητιέται σήμερα. Η ευθύνη είναι ολονών μας. Κύριε Καστόρη, είστε από απόσταση και αυτό δημιουργεί μια δυσκολία. Αυτό που σας είπα εγώ είναι, μπορεί να είναι κακοπληροφορημένοι, μπορεί να μην γνωρίζουν, μπορεί να φταίτε εσείς που δεν έχετε πληροφορία. Και είναι ανθρώποι που πιθανόν αγαπούν πάρα πολύ την πατρίδα τους και δεν ξέρουν. Και διαφωνούν, κύριε Καστόρη. Φυσικά και μπορούν και πρέπει να διαφωνούν. Ακριβώς. Είναι καλοδεχούμενη ή επικοδομητική αυτή η κριτική από
ανθρώπους που μπορεί να έχουν κι άλλη γνώμη. Όμως το να φτάσουν στο σπίτι της κυρίας Τσάκρη και να πετάνε κάποιοι μολότοφ. Σωστά. Ή να βανδαλίζουν το δικό μου σπίτι τρομοκρατώντας γέροντες. Ναι. Ή να κάνουν πρόβες τζενεράλε για το πώς θα μπουν να κάψουν τη Βουλή. Νομίζω ότι αυτό ξεφεύγει από τα πλαίσια της δημοκρατίας και χρειάζεται τη συμπαράταξη όλων μας προκειμένου να τα αντιμετωπίσουμε. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Πείτε μας, επειδή εσείς έχετε πέσει και θύμα αυτών των εκδηλώσεων μίσους, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Αν σήμερα, μέσα στα άλλα, δούμε πάλι και τώρα προφήτες δεν είμαστε, αλλά μπορούμε να το υποθέσουμε. Τη μία πλευρά να λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης και τα στελέχη του οργάνωναν εκστρατείες εκφοβισμού εναντίον βουλευτών. Και την άλλη πλευρά να λέει και εσείς κλείνετε το μάτι στους Ρουβίκονες και αφήνετε τρομοκράτες να παίρνουν άδειες και να κάνουν βόλτες. Θεωρείτε ότι θα έχει παραστρατήσει ότι η επόμενη μέρα, δεν το υπέβαλα το ερώτημα, δεν το ολοκλήρωσα το ερώτημα. Επειδή ζούμε άγριες συνθήκες. Θεωρείτε ότι αν μπούμε σε μια τέτοια αντιπαράθεση, την ξέρουμε, υπάρχει χρόνια, αν μπούμε και σήμερα, τώρα, την κρίσιμη στιγμή, η επόμενη μέρα θα είναι πιο ήρεμη, η κοινωνία θα είναι πιο ψύχρεμη, θα είναι λιγότερο μανιασμένος ο κόσμος που εύκολα φτάνει στα άκρα? Όχι, νομίζω ότι είναι σωστό το ερώτημά σας και η απάντηση που με κάποιον τρόπο έτσι ήταν μέσα στο ερώτημά σας. Δεν θα είναι καλύτερα τα πράγματα αν πάμε σε μια τέτοια ρητορική, αν συνεχίσουμε το διχαστικό λόγο. Νομίζω ότι πρέπει να αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα. Άλλωστε, θυμηθείτε πριν από λίγες μέρες, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον πρόεδρο, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένα debate με επιχειρήματα. Όχι με κραυγές, όχι με διχαστικούς λόγους. Νομίζω ότι έχουμε το περιθώριο, έχουμε τα μέσα, έχουμε το λόγο, έχουμε και ρόλο πλέον όλοι οι πολίτες να αντιπαρατεθούμε με ένα τέτοιο δημοκρατικό τρόπο, με ένα διάλογο και με επιχειρήματα. Να αποφύγουμε όλα τα άλλα που δεν οδηγούν πουθενά. Ναι, θεωρείτε ότι θα το αποφύγουμε όμως, κύριε Καστόρη, γιατί στην ίδια κοινωνία ζούμε, το ίδιο πολιτικό νομίζω σύστημα. Νομίζω θα το αποφύγουμε. Εμείς παρακολουθούμε, εσείς μετέχετε σε αυτό. Ναι, λίγες είναι αυτές οι δυνάμεις των άκρων, οι οποίες θα θέλουν να καλλιεργήσουν τέτοιο κλίμα, πιθανόν και μέσα στη Βουλή σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει να τις απομονώσει και το πολιτικό σύστημα και οι πολίτες αυτής της χώρας. Ο λαός μας έχει μια εμπειρία. Το έχει ζήσει στο πετσί του. Έχει ζήσει και τον ναζισμό, έχει ζήσει όλες αυτές τις ανώμαλες καταστάσεις με δικτακτορίες και περιορισμό της δημοκρατίας. Μάλιστα. Κύριε Καστόρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε αυτός ο λόγος που είπατε να επικρατήσει και μέσα. Ελπίζουμε να μην δούμε έκτροπα. Το ελπίζουμε, να είστε κάπου καλά. Να σταματήσει όλο αυτό. Αν δεν καταφέραμε να το σταματήσουμε το 10, το 11, το 12, το 13, δυνάμεις. Το 14, ας το κάνουμε το 19. Ας το κάνετε δηλαδή το πολιτικό ας σύστημα. Το κάνετε εσείς. Και αν επηρεάζεστε και από το δικό μας το συνάφι, γιατί υπάρχει και αυτό που βγαίνουν, ουρλιάζουν, κάνουν, ράνουν, ας σταματήσετε να επηρεάζεστε κιόλας. Η κοινωνία μάλλον μονιασμένη πρέπει να είναι, έτσι. Όχι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι μονιασμένη η κοινωνία. Πρέπει, αλλά, λέω, πρέπει αλλά να είναι. Ο δημοκρατικός κόσμος, ναι. Ο δημοκρατικός κόσμος είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι είναι στο πλευρό της δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Και να τελειώσω λέγοντας ότι δεν μας τρομάζει ο φασισμός. Ο φασισμός θα χάσει και πάλι. Το θέμα είναι μην πάρει μαζί του και κάποια αθώα θύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Καλημέρα.